ADL Κοκκινού έρχεται με την ομάδα της στη Λίμνη Μπελέτσι για μια επαγγελματική φωτογράφηση. Γεια σας, Κωνσταντίνα. Ήταν ένα κρύο βράδυ αρχές Δεκεμβρίου. Έχει οργανωθεί, σκηνοθετηθεί βεβαίως, από τους συνεργάτες, συνεργούς και το Σάββα για αυτή τη φάρσα 12 η ώρα στην Λίμνη Μπελέτσι. Όσο περπατάνε οι άλλοι στο δάσος, να μπει το team μέσα τώρα να καθαρίσει το τροχόσπιτο γρήγορα και να βάλουν αίμα. Στη Λίστρια υποτίθεται ότι χάθηκε. Έκανε πάρα πολύ κρύο. Εγώ ήξερα ότι θα φοράω εκεί πολύ ζεστά ρούχα, γούνες. Γιατί με έφερες εδώ, μωρέ? Σε έφερα εδώ για να σε βασανίσω. Τι ήταν αυτό? Παιδιά, Χριστέ. Κουλιά, σβούς και τέτοια τώρα. Νυχτερίδα. Να ρίξω το ρουλιαχτό, Γέμι. Τι ήταν αυτό? Παιδιά, αυτό ήταν ζώο. Άνθρωπος ήταν, η κοπέλα ήταν. Ήταν ξεκάθαρα άνθρωπος. Βιαχτώ, τώρα, Γέμι, τώρα. Καλά! Τι έγινε? Μπείτε μέσα. Τι ήταν αυτό? Συγγνώμη, τι γίνεται εδώ μέσα? Παιδιά, τι ήταν αυτό? Έμι! Εκείνη την ώρα έπαθα ένα σοκ, αλλά πάρα πολύ γρήγορα, γιατί είμαι αρκετά ψύχρεμη, πάρα πολύ γρήγορα έπρεπε να έβαλα το μυαλό μου να σκεφτεί με ηρεμία τι πρέπει να κάνω. Κάποια στιγμή βλέπω κάμερα. Και εκεί βέβαια. Από εκεί ο Σάββας. Ναι, και εκεί βέβαια. Λίγο πριν μπει ο Σάββας. Α, προδόθηκε κάπως λίγο πριν. Προφανώς, και επειδή με είδαν ότι έκανα ένα έτσι και είδα, εμφανίστηκε και ο Σάββας πλέον και τελείωσε. Είσαι πολύ μ***ας. Πέρα είσαι αυτό νερό, παιδί μου, το αμάξαμε. Ο τύπος το 10. Τι θέλες να κάνω? Πάντως το ρίξε το βρυσίδι σου κι εσύ. Εννοείται, το ρίξαμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση. Είσαι πάρα πολύ συγχαμένος. Όχι, λες. Ναι, βρισκείς. Ναι, όχι. Καλό, ε. Πρέπει, λέω, να μαζευτούμε όλα τα θύματα και να κάνουμε κάτι στο Σάββα, όλοι μαζί. Ναι. Γιατί πρέπει να μάθει κάπως, ξέρεις. Εντάξει, δεν θα πω όχι, σε αυτό το σκέφτομαι. Είσαι μέσα. Εύκολα.